Με 330 ψήφους υπέρ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε την ελληνική κυβέρνηση για την υποβάθμιση του κράτους δικαίου, την ελευθερία του τύπου και το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το ψήφισμα κόλαφος κατατάσσει τη χώρα μας στην ίδια θέση με την Ουγγαρία του Όρμπαν, καθώς οι υποκλοπές, το Predator, οι μαζικές αγωγές Δημητριάδη σε δημοσιογράφους, οι απειλές και η μεταμεσονύχτια αλλαγή μελών της ΑΔΑΕ, τα ΤΕΜΠΗ, πυροδοτούν τις ανησυχίες των Ευρωβουλευτών για σοβαρές απειλές για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ελλάδα του σήμερα. Μία μαύρη σελίδα για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μας γράφτηκε σήμερα στο Στρασβούργο και την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα επίσημα εγκαλείται από την Ευρωπαϊκή Οικογένεια για την παραβίαση των κανόνων του κράτους δικαίου. Με 330 υπέρ και 254 κατά, επίσημα η Ελλάδα εγκαλείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή για το κράτος δικαίου. Μια κελίδα για τη συνολική πορεία της Ελλάδας. Από τους 610 ευρωβουλευτές που έδωσαν το παρόν, οι 26 απήχαν από την ψηφοφορία. Η ανεξάρτητη Ολλανδή ευρωβουλευτή Σοφία Ιντβέλτ ξεκαθαρίζει πως το κράτος δικαίου είναι υποχρέωση της εκάστοτε κυβέρνησης προς τους Έλληνες πολίτες και δεν υπάρχει μικροπολιτικό κίνητρο πίσω από το σημερινό ψήφισμα. Look at Greece, I think. Yorgos Karaivas and his widow, they deserve the rule of law. The people who died at Tempe and their relatives, they deserve the rule of law. But also the people, you know, who are, for example, the people who drowned at Pylos last year and their loved ones, they deserve the rule of law. Στον αντίποδο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στον οποίο ανήκει και η Νέα Δημοκρατία, Manfred Webber, μιλώντας στο Μέγκα, έκανε λόγο για πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από το ψήφισμα για το οποίο ένωσαν τις κοινοβουλευτικές τους δυνάμεις, οι σοσιαλιστές, οι πράσινοι, η αριστερά και το φιλελεύθερο Renew. See now the party political instrumentalization here in this house. It's simply unacceptable what the left is doing. They are harming even the idea of rule of law with instrumentalization towards party politics. We have now 7 resolutions in this house about the same issue. That shows that nobody is any more interested about the content. It's only about accusations towards the Greek government. Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η κυβέρνηση εγκαλείται για το σκάνδαλο των υποκλοπών, για τις τιμωρητικές αγωγές του κυρίου Δημητριάδη προς δημοσιογράφους και μέσα με τις οποίες επιχειρείται, όπως αναφέρει το σχετικό κείμενο, να ελεγχθεί η ελευθερία του τύπου, ενώ γίνεται ειδική αναφορά στη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά και τα δυστυχήματα των Ντεμπών και το ναυάγιο της Πύλου. Η κυβέρνηση καλείται πλέον να προσκομίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απτές αποδείξεις συμμόρφωσης με τους δομικούς κανόνες του κράτους δικαίου. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ενδεχόμενο η Ελλάδα να βρεθεί στη θέση της Ουγγαρίας, αντιμετωπίζοντας ακόμη και πάγωμα ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η γνωστή σε όλους αιμονική και πολιτικά υποκινούμενη ομάδα ευρωβουλευτών, που συκοφαντεί συστηματικά και με κάθε ευκαιρία την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έφερε και πάλι προς ψήφιση ένα κατάπτυστο ψήφισμα για το κράτος δικαίου και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα. Οξύτατη κριτική προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε σύσσωμη η αντιπολίτευση μετά το σημερινό ψήφισμα. Για χαστούκι από την Ευρώπη προς την κυβέρνηση, Μητσοτάκη κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης. Οι πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας οδήγησαν στην καταδίκη της χώρας μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι ευρωβουλευτές ζητούν απαντήσεις για το έγκλημα των Ντεμπών, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, την ελευθερία του τύπου. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναδεικνύει με το πιο εφαντικό τρόπο την απόσταση μεταξύ διακηρύξεων και κυβερνητικής πρακτικής. Έχουμε εκτεθεί στο σημείο που βλέπουμε κείμενα που θέλουν, αν και δεν τον πάω εγώ μέχρι εκεί, να μας παρομοιάσουν με την Ουγγαρία, που δεν είμαστε, αλλά καταλαβαίνετε πού έχει φτάσει το πράγμα. Ίσως αυτό το μήνυμα δεν φτάνει στην Ελλάδα. Ελπίζω με αυτά τα κατακούτελα χτυπήματα να αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί το κράτος. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να απολογηθεί στους Έλληνες πολίτες για το διεθνή διασυρμό, για την παραβίαση του κράτους δικαίου, για την καθημερινή υπονόμευση της δημοκρατίας μας. Από τους συνολικά 610 ευρωβουλευτές που έδωσαν το παρόν στη σημερινή ψήφιση, οι 26 απήχαν από την ψηφοφορία. Και το μήνυμα βεβαίως, Γιάννη Χαραμίδη, και φτάνει στην Ελλάδα. Γι' αυτό και βρίσκεσαι εκεί, απεσταλμένος του Μέγκα. Το μοναδικό τηλεοπτικό δίκτυο που βρίσκεται εκεί με αποστολή για αυτό το θέμα. Είναι εξόχως σοβαρά όσα συμβαίνουν. Και ιδιαιτέρως θλιβερά, είναι θλιβερό να ακούς τη χώρα σου να κατατάσσεται στην ίδια κατηγορία με την Ουγγαρία του Όρμπαν για τις υποκλοπές, για τα Predator, για τις αγωγές, για το ναυάγιο στην Πύλο. Χτυπούν καμπανάκι για σοβαρές οικονομικές συνέπειες και δεν καταλαβαίνω και τι λόγο θα είχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να βάλουν εναντίον της χώρας μας.
Πράγματι, Γάνια, καλησπέρα από το Στρασβούργο. Είναι πράγματι λυπηρό, ακόμα και από τη δημοσιογραφική οπτική του πράγματος, να βλέπεις τη χώρα σου να βρίσκεται στην ίδια ακριβώς λίστα με την Ουγγαρία του Όρπαν και όχι την Ουγγαρία του παρελθόντος, του ενδόξου παρελθόντος. Σε κάθε περίπτωση, είναι 28 τα σημεία για τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ευρωπαϊκή οικογένεια μας εγκαλεί. Ζητά εξηγήσεις και άμεσα αυτές αποδείξεις ότι επιστρέφουμε στον δρόμο, ειδικά για το κράτος δικαίου, για το οποίο επανειλημμένα στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει ότι δεν λοξοκοιτά. Η αλήθεια είναι επίσης ότι το καμπανάκι που ήχησε μπορεί να μην έχει άμεση εφαρμογή, όπως συνέβη πριν από περίπου 2 χρόνια με την Ουγγαρία του Όρμπαν, στην οποία έχουν παρακρατηθεί περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια που τις αναλογούσαν. Από τα κεφάλαια που αναλογούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα ζητηθούν στοιχεία προκειμένου να προχωρήσουμε. Να σου αναφέρω χαρακτηριστικά ότι τα 2/3 των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης δεν έχουν ακόμα έρθει. Ακριβώς. Είναι ένα καμπανάκι. Γιάννη σου μίλησε, αλλά δεν ήταν εκεί στην ψηφοφορία. Πράγματι, ο κύριος Βέμπερ μισή ώρα πριν. Το ψήφισμα τελικώς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Μισή ώρα πριν γίνει το συγκεκριμένο ψήφισμα, η συγκεκριμένη κρίσιμη ψηφοφορία, ο κύριος Μάνφρεντ Βέμπερ, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Ευρωπαϊκής Δεξιάς Παράταξης, αποχώρησε. Η επίσημη τοποθέτηση μέσω πηγών είναι ότι ο κύριος Βέμπερ είχε μια συνάντηση με τον Ρουμάνο πρόεδρο. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι το συγκεκριμένο ψήφισμα ήταν κάτι περισσότερο από σημαντικό, προκειμένου να μετατεθεί και η συγκεκριμένη συνάντηση. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.